σχετικά με το αν μπορεί να προκληθεί σεισμός τεχνητά στις 16 Φεβρουαρίου. Ο Ιγκόρ Νικουλίν, στρατιωτικός αναλυτής, μικροβιολόγος, ειδικός σε χημικά και βιολογικά όπλα και πρώην μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα βιολογικά όπλα, αναφέρει την άποψή του σχετικά με δηλώσεις δημοσιογράφου που λέει ότι με τη βοήθεια του ΧΑΡΠ μπορείτε να επηρεάσετε το κλίμα, να παίξετε με το στρώμα του όζοντος και να προκαλέσετε σεισμό. Στα κοινωνικά δίκτυα, στα αμερικανικά πολεμικά πλοία, στα τουρκικά χωρικά ύδατα, συνδέονται με τεχνολογία ΧΑΡΠ και πρόκληση σεισμών. Με αφορμή και το νέο σεισμό που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου στην Τουρκία, αναρωτιούνται τη σύνδεση πολεμικών αμερικανικών πλοίων στα τουρκικά χωρικά ύδατα με τεχνολογία ικανή να προκαλέσει σεισμούς. Ένα θέμα που εξετάζεται είναι σχετικά με το HARP SIP, το λεγόμενο πλοίο του HARP. Το 2020 ένα πλοίο HARP φέρεται να αγκυροβόλησε στα ανοιχτά του Τσανάκαλε και αμέσως μετά το σεισμό της Σμύρνης. Αμέσως μετά έγινε ο σεισμός της Σμύρνης. Σύμφωνα με άρθρο που έγραψε ένας πρώην κολυμβητής Τούρκος Άλπερ Σουνάκογλου, το πλοίο ΧΑΡΠ έριξε άγκυρα στα ανοιχτά της Σμύρνης της Ανάκαλη. Υποστήριξε ότι αυτό το πλοίο προκάλεσε σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς πήρε απέκτησε αυτές τις γνώσεις και τη σχέση μεταξύ σεισμών και αυτού του πλοίου. Αν αναζητήσουμε τη φωτογραφία με την αντίστροφη οπτική μέθοδο αναζήτησης, βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα σύστημα προειδοποίησης ραντάρ που βασίζεται στη θάλασσα γνωστό ως SBX-1. Αυτό το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για χρήση στο σύστημα άμυνας βαλιστικών πυράβλων το 2003 ονομάστηκε SBX-1 Marine Based X Band Radar το 2005. Το σύστημα SBX-1 είναι χτισμένο σε μια πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα μεταφέρεται με πλοία και στη συνέχεια αφήνεται στη θάλασσα. Το ραντάρ βρίσκεται μέσα στη λευκή μπάλα, η οποία είναι ορατή και χαρακτηριστική στη πλατφόρμα. Σκοπός αυτής της ασπίδας είναι να προστατεύει το σύστημα ραντάρ από επιδράσεις όπως ο άνεμος και η βροχόπτωση. Χάρη στο ραντάρ που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, μπορούν να εντοπιστούν πυραυλοί που μπορούν να αποτελέσουν απειλή. Ωστόσο, δηλώθηκαν από αρμόδιους φορείς ότι το σύστημα αυτό της φωτογραφίας δεν σχετίζεται με το σύστημα HARP. Αναφέρθηκε επίσης η παρουσία του αντιτορπιλικού USS Nidze, DDG-94, εξοπλισμένου με κατευθυνόμενους πυράβλους, και το σχετικό δημοσίευμα είναι αμερικανικό πολεμικό πρώτη φορά στον εύξηνο από την έναρξη του πολέμου. Πολεμικό πλοίο του στόλου των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, 24 Δευτέρου 2022, πέρασε τα στενά και μπήκε στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για το αντιτορπιλικό USS Nidze, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενους πυράβλους, που πρόσφατα ήταν το πλοίο συνοδείας του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George Bush, όπως γράφει η εφημερίδα The Jerusalem Post. Το αμερικανικό αντιτορπιλικό μαζί με το αεροπλανοφόρο George Bush επισκέφθηκαν το Πειραιά και αμέσως μετά, στις 3 Φεβρουαρίου, το USS Nidze έκανε επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Jeffrey Flake, συνοδευόμενος από το Γενικό Πρόξενο, συναντήθηκαν με τη διοίκηση του αντιτορπιλικού. Η επίσκεψη κράτησε μερικές ώρες. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν η πορεία του USS Nidze συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κύριος Φλέικ απάντησε διπλωματικά ότι η επίσκεψη γίνεται στα πλαίσια ενεργειών για τη σύσφιξη των σχέσεων ΝΑΤΟ-Τουρκίας. Μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ στην περιοχή Πάζαρ-Σικ-Κανχαμαρά,
και το σεισμό 7,6 ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Αλμπιστάν, οι επιθέσεις Χαρπ εμφανίστηκαν ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με ορισμένους ανθρώπους, η τεχνολογία Χαρπ έχει επίσης τρομερές δυνάμεις όπως η αλλαγή του κλίματος, το παιχνίδι με το στρώμα του όζοντος, η δημιουργία σεισμών και οι θερμοπυρηνικές εκρήξεις που δεν εκπέμπουν ακτινοβολία. Μετά το σεισμό που σημειώθηκε στην Τουρκία, οι ισχυρισμοί για το Χαρπ άρχισαν να συζητούνται ξανά. Μιλώντας για αυτό το θέμα, ο ερευνητής και συγγραφέας Χαλούκ Οζντίλ, Τούρκος ερευνητής, λέει ότι όπως και το 1999 το πλοίο Χαρπ των ΗΠΑ λιμενίστηκε και μετά ακολούθησε σεισμός. Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Χαρπ που εμφανίστηκαν επειδή καταστράφηκαν πολλές περιοχές σε 10 επαρχίες, η πιο εντυπωσιακή εκτίμηση προέρχεται από τον ερευνητή και συγγραφέα Χαλούκ Οζντίλ. Ενώ 3 μέρες πριν ο Ολλανδός Φρανκ Χούμπερπιτς έκανε πρόγνωση ότι θα γινόταν σεισμό στην Τουρκία. 3 μέρες πριν από το σεισμό έκανε πρόγνωση. Τα τελευταία χρόνια το πλωτό πλοίο Χαρπ έχει λιμενίσει στο Αιγαίο Πέλαγος. Εκατοντάδες σεισμοί σημειώθηκαν σε όλο το Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης της Σμύρνης. Ένας απρόσμενος σεισμός σημειώθηκε στο Καχραμανμαρά με τρομερό τρόπο. Είναι απορίας άξιο πώς που κάθε πλοίο των ΗΠΑ βρίσκεται γύρω μας σε αυτή την εκδήλωση του σεισμού, αναφέρεται. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του έργου, του ερευνητικού έργου, του προγράμματος του HARP, είναι η δημιουργία φυσικών γεγονότων. Έχει το χαρακτηριστικό να σπάει τα ρήγματα με τη συσσόρευση ενέργειας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο όσοι μιλούν στις οθόνες της τηλεόρασης ως γεωφυσικοί σήμερα, υποστηρίζουν ότι αυτό είναι φυσικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του HARP. Ένας μεγάλος σεισμός συμβαίνει πριν συμβεί ένας επίσης μεγάλος σεισμός. Ο Χαλούκ Οζντίλ αναφέρει επίσης μια στρατιωτική προσομοίωση των ΗΠΑ με στόχο την Τουρκία. Το σενάριο ξεκινά με έναν πολύ καταστροφικό σεισμό στη χώρα στόχο και πραγματοποιήθηκε στην έρημο της Νεβάδα το 2002. Η καταστροφή που ήρθε απροσδόκητα εξέπληξε τους επιστήμονες του σεισμού. Η εμφάνισή του χωρίς προειδοποίηση παραπέμπει στις εγκαταστάσεις Χάρπ στην Αλάσκα και στο πολεμικό πλοίο εξοπλισμένο με Χάρπ που έφτασε στην Τουρκία πριν από 2 μέρες. Η τεράστια άσκηση ονομάστηκε η προσομοίωση ονομάστηκε πρόκληση της χιλιετίας 2002, πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου του 2002 στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ. Η Τουρκία δεν προσκλήθηκε στην άσκηση στην οποία είχαν προσκληθεί στην άσκηση προσομοίωση στην οποία είχαν προσκληθεί πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Οι στρατιωτικές προσομοιώσεις, γνωστές επίσης ανεπίσημα ως πολεμικά παιχνίδια, είναι προσομοιώσεις οποίες θεωρίες πολέμου μπορούν να δοκιμαστούν και να τελειοποιηθούν χωρίς την ανάγκη πραγματικών εχθροπραξιών. Το τελευταίο καιρό το εύρος των προσομοιώσεων έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικούς αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένοι σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο πολέμου. Ενώ πολλές κυβερνήσεις κάνουν χρήση της προσομοίωσης, μεμονωμένα και συλλογικά, λίγα είναι γνωστά για αυτήν εκτός των επαγγελματικών κύκλων. Ωστόσο, η μοντελοποίηση είναι συχνά το μέσο με το οποίο οι κυβερνήσεις δοκιμάζουν και τελειοποιούν στρατιωτικές και πολιτικές τους πολιτικές. Ο όρος στρατιωτική προσομοίωση μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από ασκήσεις πεδίου πλήρους κλίμακας έως αφηρημένα ηλεκτρονικά μοντέλα που μπορούν να προχωρήσουν με ελάχιστη καθόλου ανθρώπινη συμμετοχή, όπως το RAND Strategy Assessment Center. Ο σεισμός στην Τουρκία προκλήθηκε από υποβοηθούμενη επίθεση HARP. Αναφέρουν ενώ κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν μια παράξενη μπλε λάμψη στον ουρανό δευτερόλεπτα πριν από τον πρώτο σεισμό.
Το βίντεο δείχνει κεραυνούς που δεν είναι φυσιολογικοί σε σεισμούς, αλλά συμβαίνουν πάντα σε επιχειρήσεις HARP. Κάποια σχόλια λένε «Κεραυνοί συμβαίνουν πάντα σε σεισμούς υψηλού μεγέθους», όπως συνέβη στην Αλβανία κατά το μεγάλο σεισμό του 2019 που σκότωσε περισσότερους από 50 ανθρώπους, κατέστρεψε πόλεις και χωριά. Ωστόσο, άλλος χρήστης του διαδικτύου λέει ότι όχι, δεν είναι σωστό. Πριν από ένα σεισμό υπάρχουν πάντα κεραυνοί, είχε πει ενώ ένας άλλος, αυτό υπάρχουν πάντα κεραυνοί, έχουμε λέει βίντεο πολλά από αυτά συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου σεισμού στο Μεξικό, γιατί η γη έχει ηλεκτρισμό. Τα ηφαίστεια έχουν επίσης κεραυνούς, σόρευση ηλεκτρικού φορτίου στη γη που προκαλείται από τον ήλιο. Ενώ άλλος χρήστης του διαδικτύου λέει ότι οι κεραυνοί δεν είναι φυσιολογικοί με τους σεισμούς. Ποια είναι η σχέση τους? Δεν υπάρχουν καταιγίδες και αν υπάρχουν σεισμοί, σκεφτείτε λέει δύο φορές πριν να αναπαράγετε αυτά που έχουν πει άλλοι. Στις 6 Φεβρουαρίου 2023 οι μεγάλοι σεισμοί έπληξαν την Τουρκία. Με αυτούς τους αποκαλυπτικούς σεισμούς όχι μόνο δημιουργείται η υποψία, είναι γεγονός ότι ο σεισμός προκλήθηκε ξανά από HARP και πάλι με τόσα θύματα, αναφέρουν. Ο σεισμός φρίκη στην Τουρκία και τη Συρία χτύπησε περισσότερο παιδιά. Οι σταθμοί HARP πρέπει παγκοσμίως να καταστραφούν, ανέφερε ο πρώην Υπουργός Άμυνας Κριστόφερ Μίλερ. Ο Ολλανδός Φρανκ Χούμπερτ, μόλις στις 23/3/23, είχε στείλει ένα tweet ότι αργά ή γρήγορα θα υπήρχε ο καταστροφικός σεισμός σε αυτή την περιοχή και θα είναι τουλάχιστον 7,5 ρίχτερ. Το εντυπωσιακό φαινόμενο με τις αστραπές στον ουρανό πριν από το σεισμό. Το ερευνητικό πρόγραμμα που έχει για το HARP, High Frequency Active Aurora Research Program, διεξήχθη από την πολεμική αεροπορία και το ναυτικό των ΗΠΑ από το 1990 έως το 2014, προτού παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας Fairbanks το 2015. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το HARP είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα για ανάλυση ιονόσφαιρας ενός τμήματος της ανώτερης ατμόσφαιρας που εκτείνεται περίπου 85 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης έως τα 600 χιλιόμετρα. Ο ερευνητικός σταθμός HARP βρίσκεται στη Γιακόνα της Αλάσκας. Το Space ανέφερε ότι ένα πείραμα που διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο, σε ένα πείραμα εκτοξεύτηκαν ισχυροί παλμοί μακρών ραδιοκυμάτων σε έναν αστεροειδή που περνούσε από τη Γη σε απόσταση διπλάσια από εκείνη τη Σελήνη σε εκείνη την εποχή. Οι κεραυνοί στον ουρανό δευτερόλεπτα πριν από το σεισμό της Τουρκίας έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν αν προκλήθηκε από το HARP. Δεν είναι η πρώτη φορά που το HARP κατηγορείται ότι προκάλεσε σεισμό. Το NBC News ανέφερε ότι το 2010 ο ηγέτης της Βενεζουέλα, Ούγκο Τσάβες, ισχυρίστηκε ότι το HARP ή ένα παρόμοιο πρόγραμμα πυροδότησε το σεισμό στην Αϊτή. Η Τουρκία πήγε να φύγει από το ΝΑΤΟ και ψηφίζει κατά της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τώρα η Τουρκία χτυπιέται ξαφνικά από καταστροφικούς σεισμούς. Πόσο βολικό, τρομερά βολικό είναι αυτό, έγραψε χρήστης στο Twitter. Ενώ ένας άλλος σχολιάζει τεκτονικά όπλα, χάρπη, Project Thor. Φαίνεται ότι οι τραπεζίτες Ρότσιλντ θυμώνουν για τις συναλλαγές της Τουρκίας με τη Ρωσία. Σύν την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, έγραψε ένας άλλος χρήστης. Στην Τουρκία προσπάθησαν να οργανώσουν μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Φαίνεται ότι αυτό δεν άρεσε στους παγκοσμιοποιητές, έγραψε ένας άλλος. Ο ειδικός Βλαντιμίρ Προχβατίλοφ αναφέρει, η χρήση γεωφυσικών όπλων θα μπορούσε να προκαλέσει έναν τόσο ισχυρό σεισμό όπως αυτός
που συνέβη στην Τουρκία και τη Συρία. Οι σεισμοί και φυσικές καταστροφές μπορούν να προκληθούν από γεωφυσικά όπλα, αλλά είναι αδύνατο να αποδειχθεί η χρήση τους, παραδέχτηκε ο ειδικός Βλαντιμίρ Προχβατίλοφ. Ο ειδικός δεν απέκλεισε ότι οι σεισμοί και άλλες φυσικές καταστροφές μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρήσης γεωφυσικών όπλων. Αποδείξεις δεν υπάρχουν. Ωστόσο, η φόβη ότι η καταστροφή μπορεί να είναι ανθρωπογενής δεν είναι αβάσιμη. Τα τεκτονικά όπλα έχουν αναπτυχθεί από το ψυχρό πόλεμο. Για παράδειγμα, αυτό έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερευνητικό πρόγραμμα HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, ένα πρόγραμμα για τη μελέτη της ιονόσφαιρας και ένταση ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας. Όπως εξήγησε ο ειδικός, ένας ισχυρός πομπός δημιουργήθηκε σε πολικά γεωγραφικά πλάτη που θα μπορούσε να στείλει δέσμευση όντων υψηλής ισχύως στην ιονόσφαιρα. Ανακλώνται από πυκνά στρώματα της στρατόσφαιρας και πέφτουν σε μια δεδομένη περιοχή της Γης. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την ισχυρότερη υπερθέρμανση της Γης. Αναφορές στα δημοσιεύματα τύπου αναφέρουν ότι όλοι οι σοβαροί κατακλυσμοί σε Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ευρώπη, Πακιστάν ξεκίνησαν αμέσως μετά την έναρξη του έργου HARP. Η κύρια εγκατάσταση του HARP που καλύπτει μια έκταση 14 νεκταρίων βρίσκεται στην πόλη Γκακόνα της Αλάσκας. Αποτελείται από κεραίες, ένα ραντάρ ασυνάρτητης ακτινοβολίας με κεραία διαμέτρου 20 μέτρων, ραντάρ λέιζερ, μαγνητόμετρα, υπολογιστές για την επεξεργασία σήματος και έλεγχο πεδίου κεραίας. Το έργο HARP έχει 360 πομπούς ραδιοφώνου, 180 κεραίες και 5 ισχυρές γεννήτριες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε κορυφαίους ατμοσφαιρικούς ερευνητές της ατμόσφαιρας να μελετήσουν την ιονόσφαιρα, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης. Αλλά πολύ γρήγορα το κοινό άρχισε να αμφιβάλλει για τη δήλωση των αξιωματούχων, καθώς άρχισαν να αντιμετωπίζουν περίεργα φαινόμενα. Απότομη θέρμανση του κλίματος, συχνούς σεισμούς, όχι μόνο στην Αλάσκα όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, το έργο, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Συγκεκριμένα, ο αείμνησος πρόεδρος Ούγκο Τσάβες μίλησε πολλές φορές για τον αντίκτυπο του έργου στη Βενεζουέλα. Εξέφρασε αμφιβολία ότι οι ερευνητές μελετούν την ιονόσφαιρα και δεν προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επηρεάσουν το κλίμα. Και ο πρώην κυβερνητής της Μινεσότα, πολιτεία των ΗΠΑ, ο Τζέσι Φεντούρα, ως κυβερνήτης της πολιτείας ζήτησε να το επιτραπεί να μπει στο σταθμό, αλλά αρνήθηκαν. Οι επικριτές του HARP υποστήριξαν ότι μόνο αυτό το πρόγραμμα είχε την ικανότητα να στέλνει ακτινοβολία μικροκυμάτων, ακόμη και υπόγεια, επηρεάζοντας τις γραμμές ρηγμάτων του φλοιού της Γης. Είπαν επίσης ότι μόνο το HARP έχει την ικανότητα να εστιάσει την ενέργεια από το πεδίο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην ατμόσφαιρα. Το HARP έχει συνδεθεί ακόμη και με το σεισμό του Νοεμβρίου του 2017 Ιράν-Ιράκ που σκότωσε 500 ανθρώπους. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του 2025 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η αλλαγή του καιρού θα γίνει μέρος της εσωτερικής και διεθνούς ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονομερώς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιθετικά και αμυντικά και ακόμη ως αποτρεπτικό. Η ικανότητα δημιουργίας βροχοπτώσεων, ομίχλης και καταιγίδων στη Γη, η αλλαγή του διαστημικού καιρού και η δημιουργία τεχνητού καιρού αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συνόλου στρατιωτικών τεχνολογιών. Ωστόσο, τα κλιματικά όπλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γεωφυσικών μέσων καταστροφής. Έτσι, ένα κλιματικό όπλο είναι ένα μετεωρολογικό όπλο που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τεχνητά τον καιρό και το κλίμα, προκειμένου να προκαλέσει ζημιά στον εχθρό. Μπορεί να βασίζεται στη χρήση της μικροσκοπικής αστάθειας των σωματιδίων που αποτελούν σύννεφα και βρίσκονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα. Το 1977 ο ΟΗΕ
Υπέγραψε τη σύμβαση για την απαγόρευση της στρατιωτικής και κάθε άλλης εχθρικής χρήσης μέσων επιρροής στο περιβάλλον, η οποία απαγόρευσε τη χρήση του περιβάλλοντος ως μέσου πολέμου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η επιστημονική παγκόσμια κοινότητα, ούτε ο στρατός καθώς και οι δημοσιογράφοι έχουν δώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα για στρατιωτικούς σκοπούς. Όπως αόρατη ραδιοεπικοινωνία των αντικειμένων, μαγνητικές καταιγίδες ως μέσο περιβαλλοντικής επίθεσης και άλλα. Το 2013, ο πρώην αξιωματικός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, CIA, ο Έντουαρντ Σνόουντεν, τώρα Ρώσος πολίτης, διέρευσε μυστικά κυβερνητικά αρχεία, μερικά από τα οποία αποκαλύπτουν πολυάριθμες παγκόσμιες αλλαγές στο σύστημα HARP. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι τα φυσικά γεωμαγνητικά κύματα αντικαθίστανται από τεχνητά κύματα εδάφους, πολύ χαμηλή VLF, πολύ χαμηλής συχνότητας. Αντιστοιχούν στη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων ενός ατόμου και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Ο Ανάτολι Βάσερμαν, μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δούμας, συνομιλία με το Notepad, επέτρεψε τη δημιουργία της έννοιας μιας ελεγχόμενης καταιγίδας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Παράλληλα, ο ειδικός απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ένα κλιματικό ή φυσικό φαινόμενο. Υποστηρίζει ότι η επιστήμη δεν έφτασε ακόμα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, ο στρατιωτικός αναλυτής Προχβατίλοφ, Βλαντιμίρ Προχβατίλοφ, ανώτερος ερευνητής στην Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών, δηλώνει ότι ο σεισμός, όπως αυτός που έγινε στην Τουρκία, μπορεί να προκληθεί από ένα γεωφυσικό όπλο. Θεωρητικά είναι δυνατό να προκληθεί μια δόνηση του φλοιού της Γης χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν τρόποι να αποδειχθεί αν είναι φυσικός ή τεχνητός ένας σεισμός, αλλά ο Προχβατίλοφ ανησυχεί από το γεγονός ότι οι κατακλυσμοί συνέβησαν σε hot spots. Τέτοια όπλα αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Για παράδειγμα, υπάρχει το ερευνητικό έργο HARP των ΗΠΑ, όπου ο Αμερικανικός πομπός μπορεί να στείλει δέσμευση όντων υψηλής ισχύως στην ιονόσφαιρα και αυτές που αντανακλώνται από τα στρώματα της στρατόσφαιρας πέφτουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το έργο HARP ήρθε στο προσκήνιο μετά το σεισμό του Τουτσέ, που σημειώθηκε στη βορειοδυτική Τουρκία στην περιοχή της Τουτσέ, ήταν 6,1 βαθμών στις 23 Νοεμβρίου του 2022. 23 δηλαδή χρόνια μετά τους μεγάλους σεισμούς της Νικομίδιας και του Ντούτζε το 1999, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το ρήγμα της Ανατολίας με σεισμό της τάξης των 6,1 Ρίχτερ. Τότε οι σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να πήξει ένας ισχυρός σεισμός την Κωνσταντινούπολη στο προσεχές διάστημα. Λέγεται ότι τεχνητοί σεισμοί μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας το πλοίο HARP, HARP-SHIP και διάφορα όργανα και τεχνητοί σεισμοί μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε σημείο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία HARP. Τα σύννεφα σεισμού αποδεικνύουν την ύπαρξη του έργου HARP. Τι είναι το έργο HARP? Το HARP σημαίνει High Frequency Active Polar Research Program. Σκοπός του είναι να μελετήσει τα υψηλότερα μέρη της ατμόσφαιρας της Γης. Το HARP στέλνει ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας στην ιονόσφαιρα. Αυτά τα ραδιοκύματα θερμαίνουν ηλεκτρόνια σε υψόμετρα άνω των 60 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια οι επιστήμονες μελετούν τις διαταραχές που έχουν προκύψει στην ιονόσφαιρα. Σκοπός η επαφή και βελτίωση των συστημάτων πλοήγησης. Το HARP λειτουργούσε από την πολεμική αεροπορία και το ναυτικό των ΗΠΑ από το 1990 έως το 2014. Η εγκατάσταση δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας Fairbanks το 2015. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς, λέει. Το πρώτο είναι η υδραυλική θράψη ή η υδραυλική ρογμάτωση, η οποία χρησιμοποιείται για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και είδαμε ότι η Τουρκία έχει τέτοια δραστηριότητα.
Τα λύματα που παράγονται από υδραυλικές ρογμές διοχετεύονται σε βαθιά υπόγεια πηγάδια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δονήσεις. Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας σεισμών είναι οι πυρηνικές εκρήξεις. Οι σεισμοί που προκαλούνται από πυρηνικές εκρήξεις είναι πολύ μικρότεροι από τις εκρήξεις και δεν προκαλούν σεισμούς όλες οι εκρήξεις. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η εμβέλειά τους είναι αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα. Συνδέεται με η τεχνολογία που αναφέρουν, συνδέεται με τον μυστηριώδη εφευρέ της τελικής μηχανής σεισμών Νίκολα Τέσλα. Με τον πύργο του Water Cliff στο Colorado Springs απέδειξε ότι η απόκτηση τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της γης ήταν δυνατή. Γνωστός και ως μεγεθυντικός πομπός θα μπορούσε να χτυπήσει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της γης. Η ροή ενέργειας ενός πλανήτη που περιστρέφεται θα μπορούσε να μεγεθυνθεί, να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια και να μεταδοθεί σε μικρότερους ασύρματους υποσταθμούς πολλά μίλια μακριά. Το πειραματικό εργαστήριο του Colorado, του Colorado Springs του Τέσλα, κατασκευάστηκε το 1899. Ήταν εκεί και τότε όταν ο Νίκολα Τέσλα έκανε μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις όλων των εποχών. Γιατί ο Τέσλα σταμάτησε το έργο της ζωής του? Του είπαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο κυβατικό άλμα? Συνειδητοποίησε ο Τέσλα ότι αυτό που μπορεί να εξουσιοδοτήσει τις πόλεις θα μπορούσε να μετατραπεί σε όπλο που θα μπορούσε να καταστρέψει πόλεις? Οι ηλεκτρικοί πύργοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν υπήρους. Το 1905 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν στον αέρα. Οι Γερμανοί επιστήμονες θα μπορούσαν να είχαν κάνει κατάχρηση του μεγάλου πομποδέκτη. Φέρεται να προκάλεσε ισχυρή δόνηση σε κτίριο στη Νέα Υόρκη η συσκευή ο πομποδέκτης, προκαλώντας πανικό στους ντόπιους που νόμιζαν ότι πρόκειτο για σεισμό. Ο Τέσλα ήθελε να χρησιμοποιήσει ένα μηχάνημα για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των δονήσεων στο έδαφος. Ο λαμπρός εφευρέτης πίστευε ότι μια αρκετά ισχυρή μηχανή θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και σεισμούς, αλλά η ιδέα δεν ξεπέρασε, όπως αναφέρεται, το στάδιο του πρωτοτύπου. Ενώ οι θεωρητικοί συνωμοσίες έχουν αιμονή με το ΧΑΡΠ, δεν είναι το μοναδικό στο είδος του. Το αστεροσκοπείο Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο διαθέτει ιονοσφαιρικό ερευνητικό κέντρο. Στη συνέχεια υπάρχει ο ανενεργός ερευνητικός σταθμός ιονόσφαιρας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, ενώ το Τρόμσο της Νορβηγίας διαθέτει επίσης εγκατάσταση ιονόσφαιρας θέρμανσης και ραντάρ βραχιών κυμάτων. Ο προφήτης μαθηματικός Σεντίκ Αφγκάν για το σεισμό στην Τουρκία λέει: «Τοποθετήθηκε βόμβα σε βάθος 14 χιλιόμετρων και ξεράγει». Ο Σεντίκ Αφγκάν προέβλεψε φυσικές καταστροφές που θα συνέβαιναν στον κόσμο το 2023 και το 2015. Ως εκ τούτου ήταν τα στοιχεία, όταν μαθεύτηκαν τα στοιχεία στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας δεν εξεπλάγει, λέει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου πρόκειται για τεχνητό σεισμό. Το έκαναν επίτηδες. Μια βόμβα τοποθετήθηκε στο έδαφος σε βάθος 14 χιλιόμετρων και ξεράγει. Αυτά δεν είναι κενά λόγια. Αυτή τη στιγμή μπορώ να τα υπολογίσω και να τα αποδείξω όλα αυτά, λέει ο Σεντίκ Αφγκάν. Στον αέρα του προγράμματος Μάλακοβ του τηλεοπτικού καναλιού Ρούσια Ουάν, ο Αφγκάν είπε επίσης ότι υπάρχει μια επιτροπή τριμελής στον κόσμο που λειτουργεί κατά της ανθρωπότητας. Και πάνω από αυτή υπάρχουν άλλες ανώτερες μυστικές επιτροπές. Τα χρόνια, τα έτη 2023 και 2024 θα είναι επικίνδυνα για τον πλανήτη, λέει. Ο ειδικός πιστεύει ότι η Ρωσία θα κερδίσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν το παγκόσμιο κακό και αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά σύντομα η ηγεμονία αυτής της δύναμης θα τελειώσει. Η Αμερική θα αρχίσει να πισθοδρομεί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σεντίκ Αφγκάν, διαφορετικά κράτη θα αρχίσουν, θα θέλουν περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία. Ο μαθηματικός προβλέπει επίσης μια σταδιακή κατάρρευση του αμερικανικού νομίσματος.